Ενώ έκρεμει ακόμη η απάντηση του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη στην δική του απάντηση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δια τη Εγνατία Οδού, στην ερώτηση του βουλευτή Ροδόπη Ιλχάν Αχμέτ με θέμα η συστηματική παραβίαση του κοκ στην Εγνατία Οδό από παράνομου διακινητέ παράτυπων μεταναστών, θέτει σε καθημερινή διακινδύνευση ανθρώπινε ζωέ στη Θράκη, επισημαίνει ότι άμεσα θα τοποθετηθεί με ευθύνη τη Εγνατία Οδού επιπλέον σήμανση σε θέσεις που δυνητικά μπορούν να πραγματοποιηθούν αντίθετες είσοδοι στον αυτοκινητόδρομο. Ο καθένας καλείται να βγάλει τα συμπεράσματά του για τον προγραμματισμό της κυβέρνησης και τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται για την ασφάλεια των εποχούμενων πολιτών που κινούνται κατά μήκο τη εγνατεία Οδού στον άξονα από τον Έστω έω και το Τελωνίο των Κήπων, καθώ και του επαυτή διερχόμενου κάθε του άξονε, όπω αναφέρει ο κ. Σιλχάνη. Η απάντηση τη Εγνατία Οδού ΑΕ αναφέρει σε απάντηση τη ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 324 κάθετο 0108 του 2023 που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτή κ. Σιλχάν Αχμέτ τη κοινοβουλευτική ομάδα Κινάλ. Σα γνωρίζουμε τα παρακάτω. Το σοβαρότερο πρόβλημα με τι εκούσιες κινήσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορία οχημάτων διακινητών παράνομων μεταναστών με στόχο την αποφυγή τη καταδίωξη και σύλληψη είναι σε έξαρση το τελευταίο διάστημα στη Θράκη αλλά και ευρύτερα και δυστυχώ τα περιστατικά δεν συμβαίνουν μόνο στην Εγνατία Οδό αλλά και στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Η Εγνατία Οδό ΑΕ, όπω όλοι οι φορεί που διαχειρίζονται δημόσιε οδού τόσο κατά το στάδιο τη κατασκευή όσο και κατά το στάδιο τη συντήρησης και λειτουργία τη οδού, εγκαθιστά και εφαρμόζει τεχνικά μέσα και μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται και προβλέπονται σε εγκεκριμένε εθνικέ τεχνικέ οδηγίε και προδιαγραφέ οι οποίε δεσμεύουν. Εντό του συγκεκριμένου πλαισίου, η Αγνατία Οδό ΑΕ θα εγκαταστήσει άμεσα επιπλέον σήμανση σε θέσει που δυνητικά μπορεί να πραγματοποιηθούν αντίθετε εισοδοί στον αυτοκινητόδρομο. Επίση, κατόπιν εντολών τη αστυνομία, σε περίπτωση σχετικών συμβάντων, πραγματοποιούνται προσωρινέ διακοπέ τη κυκλοφορία στου αντίστοιχου σταθμού διοδείων. Σε κάθε περίπτωση, η Εγνατεία Οδό ΑΕ, σε συνεργασία με τι αρμόδιε αστυνομικέ αρχέ και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εφαρμόζει οποιοδήποτε νόμιμο και πρόσφορο μέσο τη υποδειχθεί, το οποίο αποσκοπεί στην αποτροπή των σκόπιμων αντίθετων κινήσεων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο.